Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και χιόνια. Θρίαμβος για τους σοσιαλιστές του Αντώνιο Κώστα στην Πορτογαλία. Μεγάλη ενίσχυση και της ακροδεξιάς. Τελεσίγραφο πλεύρη σε υγειονομικούς. Εκτός εσύ από 31 Μαρτίου οι ανεμβολίαστοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου του 2022. Έφυγε και ο πρώτος μήνας. Κύριε Αργυρέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Ραβανέ, και μετά πάμε στο επίτιμο. Λοιπόν, καλεσμένο μας. Λοιπόν, Άρης Ραβανός, Βήμα. Και πάμε και στον Νίκο Παπά, από τα βαριά ονόματα, δικό μας αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην υπουργός. Πρέπει να λέμε και τις περιοχές τώρα. ΣΥΡΙΖΑ, Β3, νότιο τομέα. Καλησπέρα. Λοιπόν, λέμε. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Λοιπόν, να το λέτε, κύριε Ταλαμάκα, να το λέτε. Να το λέμε. Λοιπόν, είμαστε μακρά. Εσύ και ο Κώστας το λέτε ότι είμαστε μακρά προεκλογική περίοδο. Θα μας τα πει ο κύριος Παπάς ποια είναι η γνώμη του σε λίγη ώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, θα είπα, το έδωσε το σύνθημα. Θέλω να πω, είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε ότι δεν μπορεί από την απλή αναλογική να κάνει κυβέρνηση. Δεν είναι, είναι ενεργεία. Πάμε στα βαθιά απευθείας. Όχι, λοιπόν, πάμε μετά. Πάμε με το... Λοιπόν, ωραία, πάμε να δώσουμε το μηχάνημα, γιατί όποιος μπαίνει εδώ για αυτή την παραγωγή, αφού πούμε και την καλησπέρα μας στους συναδέλφους, θα είναι ότι κάθε μέρα των περιφερειακών σταθμών που συνεργαζόμαστε, να πούμε ότι κάνουν όλοι rapid test. Το κάνετε. Ο επιφορτισμένος ο κύριος Αργυρός αυτή τη βδομάδα. Και να δείξετε και το μηχάνημα, το οποίο είναι εξειδικευμένο και όταν κάποιος έχει κορονοϊό και εμφανιστεί, γίνεται κόκκινο και φεύγουμε όλοι. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό. Ποιος ξεκινάει? Να πάμε στον Άρη που είναι μακριά, κύριε Αργυρέ, σε εσάς. Πάμε. Εσείς, πώς είδα τη Βουλή και πάμε στον Άρη. Εντάξει, νομίζω να ήταν ένα τριήμερο που κυριάρχησε αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο με αφορμή την πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ είδα πολύ Βουλή. Ναι. Και τις τρεις μέρες άκουσα πάρα πολλούς ομιλητές. Προσωπικά θεωρώ ότι η συζήτηση έδειξε ότι στην Ελλάδα έχουμε πράγματι πρόβλημα πολιτικού προσωπικού. Δηλαδή, άκουσα από τη μία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να διαβάζουν λίγο, όχι να διαβάζουν, να έχουν αποστηθήσει λίγο πολύ όλοι το ίδιο non-paper, με τα ίδια ακριβώς, την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία, με την ίδια ακριβώς σειρά. Να μιλούν και να εξυμνούν τον Πρωθυπουργό πόσο καλός είναι και πόσο σοφός και πόσο καλύτερος του πλανήτη. Είδα δυστυχώς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες καλές αλλά λίγες παρεμβάσεις τοποθετημένες και στοχευμένες και πολλούς βουλευτές που μιλούσαν λες και δεν πίστευαν και οι ίδιοι στην πρόταση μορφής και στο τι ακριβώς αποσκοπούσε. Είδα ένα Πασόκ που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω από πού βγαίνει αυτό το 17% που του δίνουν δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι ήταν ένα κόμμα που φάνηκε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα προσανατολισμού. Και είδα και τα μικρότερα κόμματα να κινούνται λίγο πολύ σε αυτά που περιμέναμε, χωρίς εκπλήξεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι με εξαίρεση κάποιες στιγμές που κορυφώθηκε η αντιπαράθεση κυρίως μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν μια συζήτηση για μένα που θα περίμενα να ακούσω κάποια πράγματα παραπάνω. Μάλιστα. Πάμε και στον Άρη τον Ραβανό, να πάρουμε και τη γνώμη του Άρη τον Ραβανού και κύριε Παπά, θα σχολιάσετε όλα μετά. Τι θα πει, ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την καλύτερη παρουσία. Τι θα πει, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στον Άρη τον Ραβανό. Λοιπόν. Εντάξει, θα ξεκινήσω από, από την εξής παραδοχή, την οποία την λέγαμε και πριν αρχίσει η εκπομπή, ότι ουσιαστικά από αυτή τη διαδικασία καταλάβαμε ότι έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, σε μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ήταν σε ένα τέτοιο κλίμα προεκλογικό και βεβαίως αυτό οδήγησε και στους υψηλούς τόνους και βεβαίως αυτό το συγκρουσιακό κλίμα που είδαμε. Είδα και εγώ, παρακολούθησα και εγώ όπως και ο Κώστας, πάρα πολύ Βουλή. Θα συμφωνήσω απόλυτα στην παρατήρηση, επισήμανση ότι έχουμε πολύ κακό πολιτικό προσωπικό, πολύ κακό, αδιάβαστο πολύ, απέδευτο. Τα λέγαμε και το πρωί, Βασίλη, αυτή είναι και μια, αν το θέλεις, μια εκτίμηση μετά από μια πορεία και εγώ περίπου 2 δεκαετίων στο πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι. Δηλαδή, σε μια πρόταση δυσπιστίας, περιμένεις να ακούσεις πράγματα ουσιώδη και πράγματα τα οποία να έχουν σχέση και με το σήμερα αλλά και για το μετά της, της χώρας, για την επόμενη μέρα. Αυτά δεν τα ακούσαμε. Είχαμε, βεβαίως είχαμε, γιατί άκουσα και τον κύριο Παπά νωρίτερα, δεν έχει πάρει το λόγο ακόμα, αλλά στην δευτερόλεπτον επισήμανση στο Κώστα
ότι προφανώς υπήρχαν και ομιλίες ξεχωριστές και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, αλλά νομίζω όμως η γενική διαπίστωση είναι ότι έχουμε ένα κακό πολιτικό προσωπικό. Και αυτό είναι κακό για την ποιότητα της δημοκρατίας. Τώρα από εκεί και πέρα κανένας δεν ανέμενε ότι θα είχαμε σεισμό 10 ρίκτερ πολιτικό μετά την κίνηση του κ. Τσίπρα. Αυτές οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες, είναι πλαίσιο συγκεκριμένο το οποίο το ορίζει το κανονισμό της Βουλής. Σε αυτό κινήθηκαν και οι βουλευτές εξωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρχε μια ευκαιρία, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να δούμε δύο διαφορετικούς κόσμους, δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, δύο διαφορετικές αντιλήψεις και θεωρήσεις για την πορεία της χώρας από εδώ και πέρα. Βεβαίως δεν ακούσαμε πολλά για το μετά. Ακούσαμε πολλά για το σήμερα και ότι έγινε χθες. Αυτό ήταν το αρνητικό κατά την άποψή μου. Από εκεί πέρα όμως είδαμε λίγο πολύ το σκηνικό που θα πορευτεί η χώρα και το πολιτικό σύστημα τους επόμενους μήνες σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός και το κόμμα της κυβερνητικής παράταξης ήταν σε μια λογική. Εμείς τα κάναμε όλα καλά. Εντάξει, είπαμε και μια συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε η καλύτερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Δηλαδή, ακούσαμε υπερβολές. Και από την άλλη, ακούσαμε την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αποτύχει, είστε η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Άρα, έχουμε ουσιαστικά και βεβαίως από τις ομιλίες και των δύο αρχηγών, αλλά και κάποιων κεντρικών στελεχών, καταλαβαίνουμε και λίγο πολύ κάποια θέματα στρατηγικής. Δηλαδή, είδαμε τον κύριο Τσίπρα, παραδείγματος χάρη, να σηκώνει την υπόθεση του παρουσιαστή. Έτσι. Έπαιξε πάνω σε αυτό, επένδυσε πάνω σε αυτό. Αυτό από τη μία μας δείχνει ότι πάμε και ρίχνουμε από εδώ και πέρα όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο. Από την άλλη, είδαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να επανέρχεται και να κάνει τη ρελάνση με την υπόθεση της Νοβάρτης και το τι έχει γίνει και μετά όσα είπε και για τους αξιολογότατους συναδέλφους μας. Έτσι. Καταδικαστέω αυτό που είπε και μέχρι στιγμής δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις. Ναι. Τώρα από εκεί και είναι και παράληψη, νομίζω τώρα δεν ξέρω. Ναι, και εγώ ξέχασα να το πω. Ναι. Μια προεκλογική περίοδο και στην ΕΣΥΑ είχαμε εκλογές, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Όμως, εντάξει, θα κάνουμε μία κουβέντα για το συνάφι μας σε ξεχωριστό χώρο. Θα κάνουμε ξεχωριστή. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή υπόθηκε το ζήτημα του κινήματος αλλαγής. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει καιρό ακόμα να μας δείξει πραγματικά τι πρεσβεύει, γιατί ακριβώς θα κάνει και τι ακριβώς έχει να πει. Χθες ουσιαστικά ήταν μια μάχη, ένας αγώνας δρόμου να είμαι και εγώ στο λεπτό, στο κάδρο, έστω και με μισό λεπτό, ένα λεπτό, ενάμιση στα δελτία ειδήσεων. Για την κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί. Ναι. Έχει αδυναμία, έχει αυτό το πρόβλημα ότι δεν συμμετέχει στις διαδικασίες, που την έννοια ότι δεν είναι βουλευτής, είναι ευρωβουλευτής. Ναι. Αυτό είναι στα μείον. Τώρα, το αν θα είναι στα 17, στο 15, στο 13, στο 10, δεν ξέρω εγώ τι, θα το δείξει πολύ. Έχουμε ακόμα δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και τα συνέδρια και το συνέδριο του κόμματός του για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά νομίζω ότι και οι εκλογές όμως, χθες για να μπω και στα χωράφια του Κώστα, αυτό το οποίο είδαμε και στην Πορτογαλία και νομίζω θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Θα το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι. Νομίζω μας δίνει πολλά μηνύματα για το τι πρέπει να γίνει και εδώ σε αυτό που λέμε ευρύτερη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, στην οποία συμπεριλαμβάνουμε μέσα και το θα δούμε και το θέμα των δημοσκοπήσεων. Γιατί εδώ είμαστε δημοσιογραφικό τραπέζι. Άρη, θα δούμε και το θέμα των δημοσκοπήσεων στην Πορτογαλία. Εδώ οι συνάδελφοι πριν βρήκαν όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι, μας έφεραν 43. Στην Πορτογαλία που έπεσαν τις τελευταίες 43 δημοσκοπήσεις. Ναι. Έχει πέσει, μόνο τρεις είναι που ήταν πιο κοντά στο αποτέλεσμα. Εντάξει, οπότε, και στην Πορτογαλία υπάρχει ένα θέμα μετά. Αυτή είναι μια αλήθεια που την παρουσιάσουμε. Θα έχουμε και εμείς μια. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Παπά. Λοιπόν, κύριε Παπά, το πρώτο σχόλιο. Πώς όλα αυτά που γίνανε στη Βουλή χθες και τι προσδοκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρόταση μορφής. Δεν έχει πέσει ποτέ καμία κυβέρνηση με πρόταση μορφής. Ναι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι ήταν ένα εμφατικό επεισόδιο, το οποίο, πολιτικό επεισόδιο, το οποίο αποτυπώνει την απομόνωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία ξεκίνησε να προδιαγράφεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, αυτό που πήγα να σας πω πριν και συνεχίσαμε, ο κύριος Μητσοτάκης εκεί είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με την κάλυψη της άπειρης αναλογικής. Αυτό δεν είναι σύνηθες, είναι πρωτοφανές στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή να είναι ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός που να λέει ότι από την επερχόμενη κάλπη δεν μπορεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Αυτό είναι μείζον. Η τάση της απομόνωσης της Νέας Δημοκρατίας είχε και άλλα επεισόδια. Να σας θυμίσω την Εξεταστική Επιτροπή για τη Λίστα Πέτσα, όπου συνηγόρησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, εμάς μας ενδιαφέρει της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, δεν τόλμησε να μην υπερψηφίσει
την πρόταση της Πιστίας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το περιμένετε, ότι θα αντιδράσουν έτσι τα κόμματα τα άλλα? Είναι μια κατεύθυνση πάνω στην οποία εργαζόμαστε. Δηλαδή, εμείς φέρνουμε στη Βουλή πράγματα τα οποία αφορούν την κοινωνία. Και αν απασχολούν την κοινωνία, ευελπιστούμε ότι και τα κόμματα με τα κανάλια της ενημέρωσής τους και τα αντανακλαστικά τους θα συνηγορήσουν σε αυτές τις προτάσεις. Άρα, είχαμε όλο αυτό το πακέτο. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω από όσους παρακολούθησαν μπορούν να καταλάβουν ότι βρίσκεται υπό πραγματική πίεση. Ναι. Και βεβαίως για τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και της αποκαλύψης των επικοινωνιών των υπουργών του, αλλά κυρίως διότι έχει διαψευστεί η βασική υπόσχεση πάνω στην οποία έχει οικοδομήσει και το δικό του το προφίλ. Δηλαδή, ασφάλεια, η επιτυχία στην πανδημία και την οικονομία. Ναι. Άρα βλέπετε πολιτικά δηλαδή το γεγονός ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ψήφισαν κατά, εσείς βλέπετε ένα θετικό γιατί τους βάλατε όλους. Θα το καταλαβαίνω. Κύριε Ταλαμάγκα, αν ήσασταν στα θεωρία της Βουλής το 19, το 20 και το 21, θα αντιλαμβανόσασταν, σας λέω, και από την ατμόσφαιρα της αίθουσας. Τη διαφορά. Βεβαίως. Ναι. Εδώ δηλαδή και μόνο ότι ο Αλέξης Τσίπρας με έμφαση πέρασε στην αντεπίθεση ακόμα και για το μάτι, πάνω στο οποίο έχει γίνει μια, θα σας έλεγα, ακραία την βορυχία από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό αποτυπώνει. Ήταν η πρώτη φορά, νομίζω, που βεβαίως, μίλησε αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, διότι και είχε μιλήσει και ο Χρήστος Σπύρτζης πιο πριν, είχε πει ότι στο μάτι ήταν οι υπουργοί μας κάθε μέρα εκεί, μετά το συμβάν το οποίο ήταν οδυνηρό. Ήταν η χειρότερη μέρα πραγματικά της δικής μας διακυβέρνησης. Ναι. Μακράν, έτσι. Ναι. Ούτε η διαπραγμάτευση, ούτε τα δημοψηφίσματα, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτόν τον εφιάλτη, πραγματικά. Αλλά σας λέω ότι αποτυπώνει ένα συνολικό κλίμα και η διάθεση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν είχαν καμία έμπνευση, επαναλαμβάνανε ένα non-paper το οποίο αν παρακολουθούσε κανείς τρεις βουλευτές θα ήξερε με απόλυτη ακρίβεια τι θα πει και ο τέταρτος και ο πέμπτος και ο επόμενος, και συνολικά νομίζω είναι αποτυπώνεται ένα κλίμα της γενικευμένης αντεπίθεσης στην οποία έχουμε περάσει εδώ και καιρό, και με το αίτημα για εκλογές νομίζω αποτυπώνουμε και τα αισθήματα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Είναι η πρώτη φορά που σε δημοσκοπήσεις, ακόμα και αυτές που δεν είναι ευνοϊκές για τη δική μας την παράταξη, φαίνεται ότι το αίτημα για εκλογές έχει τόσο μεγάλα ποσοστά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κύριε Ταλαμάκο, όχι, ένα δευτερόλεπτο μόνο. Επειδή έγινε αναφορά για το πώς συμπεριφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στους συναδέλφους σας σε σχέση με την υπόθεση. Ναι. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι η ΕΣΥΑ θα πάρει γρήγορα θέση. Ναι. Εντάξει, η ΕΣΥΑ έχει εκλογές τώρα. Τώρα είμαστε στην καταμέτρηση. Όχι ακόμα. Είναι δύσκολο το μέτρημα. Ναι. Μετά το Πάσχα θα δούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εγώ απλά ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όντως φάνηκε να υπάρχει μια πολιτική απομόνωση του κύριου Μητσοτάκη. Και εγώ προσωπικά στην αρχή σκεφτόμουν ότι μπορεί κάποιοι να μην ψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά την ψήφισαν όλα τα κόμματα. Είδα επίσης χθες για πρώτη φορά, θέλετε διορθώστε με, ότι από την πλευρά κυρίως του κυρίου Βαρουφάκη έτσι κάποιες ενδείξεις ότι θα ήταν ανοιχτό σε μια συνεννόηση μαζί σας. Σας κάλεσε μάλιστα να απαντήσετε και σε κάποια ζητήματα. Από την άλλη διάβασα και πολλούς συναδέλφους, η εκτίμηση ήταν ότι ο κύριος Τσίπρας φάνηκε πιο πολύ να στοχεύει προς το κοινάλ, δηλαδή να περιμένει απαντήσεις από το κοινάλ. Δεν σήκωσε αυτό το γάντι που του ρίξε ο κ. Βαρουφάκης, για παράδειγμα, επανεθνικοποίηση των αυτοκινητοδρόμων. Τον ρώτησε ο κ. Βαρουφάκης έτσι πολύ εμφατικά. Ήταν όντως ο στόχος, ο βασικός, να δείτε πού το πάει το κοινάλ σε αυτή τη συζήτηση? Ο βασικός στόχος, προσέξτε, ο βασικός στόχος είναι να αναδείξουμε τις βασικές προγραμματικές αιχμές οι οποίες μπορούν να απαντούν στα μείζωνα κοινωνικά ζητήματα. Για παράδειγμα, σας πω εγώ τώρα. Έχει ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ πριν από λίγο καιρό. Και αυτή τη στιγμή οι πολίτες βλέπουν οφουσκωμένους λογαριασμούς. Και πάμε και για τον νερό. Η αριστερά λοιπόν, για να αφορά τον κόσμο, το χειρότερο που θα έχει να κάνει είναι να πει όχι, έγωνε, γέγωνε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας πολιτικής η οποία αφορά την ποιότητα ζωής των οικοκυριών, τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να παράγουν. Είναι στην καρδιά λοιπόν του μείζωνος κοινωνικού ζητήματος. Μπορεί οποιοδήποτε κόμμα της Δημοκρατικής Προοδευτικής Αριστερής Παράταξης να το αγνοήσει ή να μιλήσει με ημίμετρα ως απάντηση σε αυτή την εφημερίδα? Δεν μπορεί. Εκεί πέρα λοιπόν βρίσκονται νομίζω τα αμήλικτα ερωτήματα μπροστά στα οποία θα βρεθούμε όλοι μας. Εμείς από τη θέση του ισχυρού κόμματος, του προοδευτικού τόξου, αλλά και όλα τα άλλα κύριε κόμματα. Τώρα, για το κοινάλ, επιτρέψτε μου μόνο μία και να κάνω την ερώτησή σας, κύριε Ραβάνε. Το κίνημα αλλαγής είχε μία αντίφαση, δεν ξέρω αν συνειδητοποίησαν
τις προεκτάσεις της πρότασης, της τοποθέτησης της οποίας κάνανε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση της πιστείας, είπε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υπερψηφίζω δηλαδή την πρόταση, αλλά δεν θέλω εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτομάτως ότι επιδιώκω τον σχηματισμό κυβέρνησης από αυτή τη Βουλή, άλλη κυβέρνηση. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, ισχύει αυτό? Φινόμενο στο Κινάλ. Πώς βλέπει το ρόλο του σε μια άλλη κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή το Κινάλ? Μπορεί. Είναι μια κυβέρνηση στυλ Παπαδήμου δηλαδή. Α, δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσουν. Πρέπει να το απαντήσει το Κινάλ και, και κυρίως εάν αυτό είναι συμβατό με αυτό που θετικά θα πω εγώ. Τοποθετήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγες μέρες ότι θέλει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Μπορεί να προκύψει από αυτή τη Βουλή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση? Προτείνουν μια κυβέρνηση ενδιάμεση ενδεχομένως. Τι ατζέντα θα έχει, τι προτεραιότητες θα βάλει, προτείνουν κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα από το οποίο. Ο στόχος ο δικός σας, και ερχόμαστε άρεσε σε σένα. Ο στόχος ο δικός σας είναι, δεν είναι τόσο, το είπε και ο Αργυρός πριν, δεν είναι τόσο. Εντάξει, ο Βαρουφάκης ήταν κάποιος που συμπορεύτηκε μαζί, τώρα έχει κάνει τη δικιά του πορεία κλπ. Αλλά περισσότερο θέλετε να δείτε ποιες είναι οι προθέσεις του Κινάλ. Εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε η θετική προοδευτική ατζέντα να γίνει κτήμα όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να είναι ατζέντα της αυριανής προοδευτικής κυβέρνησης. Αυτό θα θέλαμε. Ναι. Λοιπόν, το Κινάλ θα κάνει τις επιλογές του. Έχει και φωνές εντός του που έχουν έναν προσανατολισμό, θα σας έλεγα, που λοξοκοιτάει προς τα δεξιά. Ναι. Το ξέρουμε αυτό, το βλέπουμε και εσείς στο ρεπορτάζ είστε. Άρη. Αλλά δεν κοιτάμε το τι κάνουν τα άλλα κόμματα. Εμείς θέλαμε να αναδείξουμε προς την κοινωνία τα μείζωνα ζητήματα και να πιέσουμε την κυβέρνηση ακόμα περισσότερο. Άρα, ναι. Αυτά τα μείζωνα ζητήματα αναδείχθηκαν, πιστεύετε, από αυτή τη διαδικασία? Και το λέω αυτό γιατί ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα χθες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας του βασίστηκε πάνω στα όσα έχουν είδαμε τις τελευταίες ημέρες με τον παρουσιαστή, τους υπουργούς, κεντρικούς υπουργούς κτλ. Μήπως αυτό ήταν λάθος επιλογή τελικά και έπρεπε να εστιάσει περισσότερο στο τι θέλει ο τουλάχιστον εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι και για τη δοσολογία. Για τη δοσολογία, εκεί ήθελα να φτάσω, Κώστα. Δηλαδή, ωραία, υπάρχει αυτό. Η δοσολογία, εντάξει. Δεν είναι όμως. Κοιτάξτε, όχι δεν το συζητάμε. Αλλά μήπως έπρεπε να πάμε σε κάτι πιο ουσιώδες, το οποίο να έχει σχέση με το αύριο, γιατί υπάρχει μια θεωρία η οποία είναι ένα σύνθημα, είστε η χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης, άρα δώστε ξανά εντολή να κυβερνήσουμε εμείς, άρα εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό. Την άκουσα αυτή την κριτική, δεν θεωρώ ότι είναι βάσιμη, κύριε Ραβανέ. Ναι. Δηλαδή, αν δει κανείς με λεπτομέρεια την ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα, βεβαίως αναφέρεται αναλυτικά στα ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά έκανε πάρα πολύ σαφές το ποια είναι η κατεύθυνση σε σχέση με την οποία εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή, τα ζητήματα του δημόσιου τομέα αναλύθηκαν κανονικά, το τι έπρεπε να έχει γίνει στο μέτωπο της πανδημίας, το τι μπορεί ακόμα και αυτή τη στιγμή να γίνει αναλύθηκε και νομίζω ότι αυτό ήταν. Απλώς μας γίνεται μια κριτική κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και εσείς βέβαια σαν δημοσιογράφοι οφείλετε να μεταφέρετε την κριτική που κάνουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Υπάρχει όμως και στο εσωτερικό σας μια τέτοια. Δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεστε, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Από στελέχη και βουλευτές που κινούνται γύρω στους 53 και την Ομπρέλα, είναι μια λογική, όπως και το προηγούμενο διάστημα, που στέκονται επικριτικά στη στάση και τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη, η οποία την χάνει έγκριση και αποδοχή από αρκετούς συναδέλφους σας, από κάποιους άλλους συναντά άρνηση και. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω κάτι. Υπήρξε μια συζήτηση. Μήπως ξεφύγαμε λίγο στη δοσολογία, μήπως δεν έπρεπε να μπούμε σε τέτοια διαδικασία? Ας πάει. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο διάστημα. Έκανε την βορυχία στο μάτι. Να μπει, μπείτε και εσείς. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ήταν ένα μείζον θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες μέρες και για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε ιδανικά να μην συζητηθεί καθόλου στη Βουλή. Θα ήθελε κανένας να μην ασχοληθεί με αυτό, κανένας να μην αναζητήσει ευθύνες και εξηγήσεις από τα στελέχη που τον περιστοιχίζουν. Δεν θα του κάνουμε αυτή τη χάρη, είναι προφανές. Βγάλαμε και τις δικές μας προτάσεις. Την ακούμε την κριτική. Θεωρώ ότι από κάποιες μερίες μπορεί να είναι κακόπιστη, από άλλες όμως είναι καλόπιστη. Αλλά θα κριθούμε και εμείς όπως κρίνονται όλοι. Επειδή οι ίδιοι παραδέχεστε ότι υπάρχει μια υπεροπλία της κυβέρνησης στο μηντιακό τοπίο, θέλω να πω. Πράγματα που λέτε πολλές φορές δεν φτάνουν καν να ακουστούν στα κανάλια, στα site, τα site τα πιο διαβασμένα. Και υπήρξε αυτή η κριτική από τον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν έχετε προτάσεις. Το είπε νομίζω και χθες στην ομιλία του.
Έχετε σκεφτεί ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να βρείτε έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι έχετε προτάσεις? Και να περάσει το μήνυμά σας. Ναι. Μην το απαντήσετε όμως. Ναι. Να κάνουμε κάτι, ναι, γιατί πρέπει να πάμε στα διαλύματα, πρέπει να τα κάνουμε οπωσδήποτε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Και είναι πολύ λοιπόν, βάλτε κύριε Μπιρσίμ το από το desk ό,τι μας είπε νωρίτερα σήμερα πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας ο Κώστας Ογιουλέκας και ο Γιάννης Ομπαλάφας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά ας βάλουμε και ένα potpourri από τις δηλώσεις όλων όσων είχαν μιλήσει τις τελευταίες μέρες σε αυτή την εκπομπή. Πάμε στο διάλειμμα και μετά μόλις θα επανέλθουμε με τον Νίκο τον Παπά, θα επαναλάβει ο κύριος Αργυρός, θα τα ακούσει ο κύριος Ραβανός και θα το απαντήσει ο κύριος Παπάς αυτό που είπε για την επικοινωνία και όχι μόνο. Σε διασταυρούμενα τελευταίο... πειρά θέλετε να βάλετε καλέ, κύριε Δαλαμπάκη. Και στο τελευταίο κομμάτι θα ανοίξουμε και τα του συνεδρίου το οποίο είναι Πρωταπηλιά. 31 Μαρτίου ξεκινάει. Ναι, αλλά θα είναι και την Πρωταπηλιά. Μέχρι τις 2, έτσι δεν είναι. Άρα την Πρωταπηλιά θα παραιτηθεί ο Τσίπρας. Αναλαμβάνει άλλο. Λοιπόν, πάμε. Θα το θέλω, θα το έχει πάρα πολύ. Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει και το άλλο. Γίνεται συνέδριο. Περνάει η πρόταση που θα περάσει η πρόταση του κ. Τσίπρα για την εκλογή από τη βάση. Θα περάσει 31 Μάρτη. Την 1η Απρίλη δεν περνάει. Πρωταπηλιά. Δεν θα ψηφίσουν οι πρωταπηλιοί. Για πες το. Μετά θα γίνουν εκλογέ. Πρέπει να γίνουν εκλογέ από τη βάση. Ναι. Πότε θα γίνουν του Βαΐου ή του Λαζάρου. Το πάσε. Θα αναστηθεί η παράταξη. Άξιζε τα εμπειρότικα τώρα. Λοιπόν, κύριε Μπιρσίμ, το Γιουλέκα, τον Μπαλάφα, το potpourri. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε και είμαστε με τον Άρη τον Ραβανό, τον Κώστα τον Αργυρό και έχουμε κοντά μας τον πρώην Υπουργό, τον Νίκο τον Παπά, βουλευτή του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Β3 Νότιος Τομέας και από τα σημαντικά στελέχη του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Στο επόμενο θα δούμε και τα τεκτενόμενα στον χώρο. Πού είχαμε σταματήσει, κύριε Αργυρέ? Είχαμε μείνει, ναι, είχα ρωτήσει λοιπόν, επειδή ακριβώς ξέρουμε ότι υπάρχει μια τεράστια υπεροπλία της κυβέρνησης στο μηντιακό τοπίο και εσύ λες πάντα αυτά να τα πούμε σε μια άλλη συζήτηση, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αλλά εγώ αυτό που ήθελα να πω, επειδή το ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη, πάλι να σας το λέει, ότι δεν έχετε προτάσεις. Είδα σε κάποια στιγμή τη συζήτηση τον κύριο Σκουρλέτη να σηκώνεται και να αρχίσει να απαριθμεί 1, 2, 3, 4, τι προτείνουμε. Αλλά ο κόσμος πραγματικά σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι μπορεί να περνάει αυτό το πράγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προτάσεις, κάνει απλώς αντιπολίτευση. Και αναρωτιόμουν λοιπόν πώς αλλιώς μπορείτε να ξεπεράσετε αυτό, πώς να το πω, αυτό το φράχτη που σας έχουν βάλει, για να περάσουν οι προτάσεις να ακουστούν και κάτω στον κόσμο. Να έχει προτάσεις να έχετε, άμα δεν τις παίζουν. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μπορεί μονίμως να φταίει κάποιος άλλος, ας πούμε. Πρέπει εμείς, επειδή έχουμε κάνει μια προγραμματική υπερπροσπάθεια, πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε βγάλει τα προγράμματα στην αρχή της κρίσης. Μένουμε όρθιοι 1, μένουμε όρθιοι 2. Κάναμε ειδικό πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε από την πανελλαδική μας συνδιάσκεψη. Βγήκανε τοπικά προγράμματα με την παρουσία του ίδιου του Αλέξη του Τσίπρα μετά για την εργασία, για την διαχείριση πολιτικού χρέους, για το περιβάλλον. Άρα, λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται καταρχήν να αναδομήσουμε το κόμμα μας, να το ενισχύσουμε, αλλά θα μιλήσουμε μετά γι' αυτό. Αλλά κυρίως να επιλέξουμε τις προγραμματικές αιχμές και να τις επαναλαμβάνουμε μονότονα, ούτως ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν. Γιατί ξέρετε, και το καλύτερο πρόγραμμα να έχεις, αν δεν γίνει κτήμα της πλειοψηφίας του λαού, παραμένει ένα νοητικό πείραμα. Ναι. Λες, αν είχα την εξουσία, θα έκανα αυτό και αυτό. Το μείζον ζήτημα είναι το πρόγραμμά σου όταν θα πας, από το που θα πας να δώσεις το φυλάδιό σου ή που θα βγει ο εκπρόσωπός σου στην τηλεόραση, να αποτυπώσεις κάτι, να το γνωρίζει αυτός που θα σε βλέπει, αυτός που σε ακούει, αυτός με τον οποίο θα συζητήσεις και να μπορεί να το πει και στον διπλανό του. Αυτό είναι το κρίσιμο. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να αναβαθμίσουμε τη δουλειά μας σε αυτό το πεδίο, ακριβώς για να γίνουν οι θέσεις μας και οι αιχμές μας όχι κατανοητές, αλλά κτήμα του κόσμου. Βεβαίως ξέρουμε ότι δεν είναι ένας χώρος, ας πούμε, ανθόσπαρτος για μας. Είναι προφανές αυτό. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας μια διαρκή βελτίωση.
Ωραία. Να πάμε, Άρη, συμφωνείτε να πάμε λίγο στις τελευταίες ώρες. Είχαμε τις εκλογές στην Πορτογαλία. Ναι. Να βάλουμε λίγο και τα θέματα της πανδημίας. Διαμορφώνεται ένα κλίμα. Να εξηγήσουμε καταρχήν τι έγινε. Θα εξηγήσει στην Πορτογαλία, βάλε και το θέμα του Καναδά. Έχετε πάει, κύριε Υπουργέ, στον Καναδά? Στον Καναδά έχουμε πάει. Έχετε πάει. Ο Κώστας, ο Άρης, δεν ξέρω αν έχουν πάει. Αλλά είναι μια ειδηλιακή χώρα. Μια πολύ οργανωμένη χώρα. Και όταν ακούει κάποιο ότι αυτή η μαγευτική Οτάβα είναι, έχει κόσμο στους κεντρικούς δρόμους ενήθη εξέγερση. Φορτηγατζίδες κυρίως. Δεν είναι μόνο φορτηγατζίδες, δηλαδή κατεβαίνει και κόσμος. Εξήγησε τώρα, κύριε Αργυρέρα, μην τα λέω εγώ, γιατί γίνεται αυτό. Καναδά, και φαίνεται ότι έχουν χτυπήσει καμπανάκια τώρα για τον κόσμο. Ήταν με αφορμή την υποχρεωτικότητα στους οδηγούς που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. 40.000 φορτηγατζίδες. Ξεκίνησε αυτό το κομβόι που συνεχώς μεγάλωνε. Διάβασα χθες ότι μέχρι και ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να φύγει, να φυγαδευτεί. Μπράβο, ναι. Γιατί υπήρχε κίνδυνος. Ναι. Και φάνηκε ότι υπάρχει ένα πολύ ισχυρό κίνημα, ενώ είναι μια χώρα που έχει προχωρήσει πολύ ο εμβολιασμός. Από ό,τι ξέρω, είναι πάνω από 80-85% το ποσοστό εμβολιασμού. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνημα κατά της υποχρεωτικότητας, το οποίο νομίζω υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές μάλλον χώρες. Και δεν ξέρω τελικά πώς θα λυθεί αυτή η ιστορία. Εντάξει, το θέμα δημιουργήθηκε γιατί λέγανε στον οδηγό του φορτηγού που δεν ήθελε να κάνει το εμβόλιο ότι θα έπρεπε να μείνει 14 μέρες σε καραντίνα και λέει 14 μέρες χωρίς να δουλεύω. Όταν έχω ξεκινήσει από το Μεξικό και ανεβάζω προϊόντα προς τα πάνω και έγινε επανάσταση. Λοιπόν, όταν δεν έρχονταν είναι όμως μέσω αυτό. Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, μέσω Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι. Στη Γαλλία είχαμε και δεν ήταν κίτρινα γυναίκα. Ήταν την Παρασκευή και το Σάββατο πολύ μεγάλη διαδήλωση έξω φαρμακευτική εταιρεία. Έχουμε αυτά που μας έχεις περιγράψει, Αυστρία και σε άλλες χώρες. Γερμανία. Μην πάμε μακριά. Το Βέλγιο. Έχουμε τα υψηλά νούμερα σε εμάς, κύριε Παπά. Τώρα περνάμε και στην πανδημία. Να δούμε λίγο και το παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου χθες είχαμε εκλογές. Θα έρθουν μετά στις δημοσκοπήσεις. Και ο Ντακώστα, ο Αντώνιο Κώστα. Ντακώστα το λέω εγώ. Από πήρε, το ποδόσφαιρο έχεις επηρεάσει. Ναι, πήρε μεγάλη πλειοψηφία. Είναι ωραίος παίχτης. Λοιπόν, πήρε μεγάλη πλειοψηφία. Βέβαια, εμφανίζεται και ένα ακροδεξιό κόμμα από το τίποτα στο 7,5%. Πρώτη φορά μετά το 1974. Ακριβώς. Και σε μια χώρα που έχει ήταν η μόνη χώρα που λέγαμε ότι δεν έχει ακροδεξιά. Έτσι. Ήταν η μόνη χώρα που λέγαμε. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό λίγο για μας εκρηκτικό. Βάλτε τώρα τα δικά μας. Το 31 Μαρτίου ανακοινώθηκε σήμερα, το είδαμε στην έγκυρη καθημερινή νωρίτερα. Τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Μαρτίου είπε όσοι δεν έχουν κάνει υγειονομική το εμβόλιο φεύγουν όλοι από το ΕΣΥ. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Εσείς τι λέτε? Ναι, είναι η αποτύπωση της πλήρους κατάρρευσης της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εδώ πέρα έχουμε βεβαίως προχωρήσει σε ένα βαθμό οι εμβολιασμοί, όχι όσο σε άλλες χώρες, αλλά τα κύματα της απώλειας ζωής δεν τα έχει καμία χώρα σε αυτό το μέγεθος ή στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο κύμα του κορονοϊού. Και αυτό είναι αποκλειστικά λόγω του ότι δεν έχουμε επαρκές σύστημα υγείας. Δηλαδή δεν πάει ο άνθρωπος ο οποίος νοσεί εγκαίρως στο γιατρό, ούτως ώστε να τον προλάβουν. Δεν έχει να πάει. Μα ακριβώς. Ναι. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να βρει την περίθαλψη νωρίς, ούτως ώστε να την προλάβουν την αρρώστια όσο είναι καιρός, και όταν φτάνει να πάει στο νοσοκομείο, το νοσοκομείο πλέον είναι ακατάλληλο για να ανταποκριθεί. Και τώρα αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει και ο Τσιόδρας Μεδολίτρα, στους οποίους δεν αναφέρεται πλέον ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, για τη μελέτη, διότι το κρίσιμο πράγμα για τη μελέτη, πέρα του ότι κατέδειξε ότι πάνω από τους 400 διασωληνωμένους η απόδοση του συστήματος υγείας μειώνεται δραματικά, ένα. Δεύτερον, ανέδειξε και ότι όταν δημοσιεύτηκε, 6.500 άτομα είχαν πεθάνει εκτός ΜΕΘ. Ήδη, ναι. Εκτός ΜΕΘ. Ναι. Και πολλοί από αυτούς και χωρίς διασωλήνωση. Ακριβώς όμως και αυτό δεν ήταν, δηλαδή έγινε ολόκληρη αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή. Τα είπατε, τα είπε και ο κύριος Τσίπρας αυτά τα πράγματα. Αλλά ακόμα και αυτό νομίζω δεν το συνειδητοποίησε η κοινωνία. Τι σήμαινε αυτή η έκθεση και αν θέλετε η απόκρυψή της. Δηλαδή κάπου έχουμε συνηθίσει την ιδέα του θανάτου, κάπου έχουμε συνηθίσει ότι εντάξει δεν πειράζει. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πτυχία. Δηλαδή και στα δελτία ειδήσεων η είδηση για 100 νεκρούς περνάει μετά από 30-35 λεπτά. Ακούει μόνο το συνηθίζοντας. Ναι. Δηλαδή και σήμερα 100 νεκρούς. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πτυχία. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία δεν μπορεί να συμβιβάζεται με αυτό το φαινόμενο. Είχε όλο τον χρόνο να προετοιμαστεί. Είχε και την πολιτική δυνατότητα. Με την έννοια ότι εμείς, θα σας έλεγα και σε βαθμό παρεξήγησης και ενδεχομένως παραπάνω από όσο χρειαζόταν, απλώσαμε το χέρι της συνένεσης.
Και το πληρώσαμε και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν είχαμε τη μείζωνα κρίση της πανδημίας και ο κόσμος κυρίως και μη σας πω αποκλειστικά στο μυαλό του έχει το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η λέλαπα, και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει ότι δίνουμε απόλυτη συνένεση, ναι, σημαίνει ότι έχει ένα καθαρό πολιτικό με το οποίο μπροστά της η κυβέρνηση για να κάνει ό,τι νομίζει. Ναι. Έτσι, δεν μπορείς δεν να χτίσεις. Δεν το αλλάξατε μετά την πορεία, δεν είναι. Υπό το φως των επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Σας λέω ότι εμείς προτείναμε σε κάθε στροφή της πανδημίας, κάθε φορά που τα πράγματα γίνονταν χειρότερα, για το τι πρωτοβουλίες πρέπει να πάρθουν. Δεν έχουμε εισακουστεί πουθενά. Ναι. Και ο κύριος Μητσοτάκης τώρα και με τους ειδικούς τα έχει βάλει της Επιτροπής και τους μετεωρολόγους προχθές για την κακοκαιρία, ναι, και κυρίως μας έχει κάνει πρωταθλητές στους σκληρούς δείκτες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, αλλά φοβάμαι θα πρέπει να το συζητήσουμε στο τρίτο μέρος, αλλά θα το πω παρόλα αυτά. Έχω την αίσθηση ότι και σε αυτό το κομμάτι της πανδημίας ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γεγονός ότι από τη μια έχει κάποιους που πολύ σωστά λέτε του ασκούσαν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά επιθετικός ή επικριτικός, ειδικά στα πρώτα κύματα της πανδημίας. Απ' την άλλη έχει την κυβέρνηση να του λέει, που το είπαν πάλι αυτές τις μέρες στη Βουλή, ότι ψηφίσατε σε όλα κατά, ότι δεν στηρίξατε κανένα μέτρο, δεν ψηφίσατε υπέρ της υποχρεωτικότητας, δεν ψηφίσατε για τα σχολεία, δεν ψηφίσατε το ένα, δεν ψηφίσατε το άλλο. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως και σε αυτό είσαστε εχμάλωτοι εντός εισαγωγικών μιας προσπάθειας να συνομιλείτε και με πιο αριστερά και με πιο κεντρώα κοινά. Αυτή η αποτύπωση είναι λίγο έτσι, θα σας έλεγα, παραμορφωτική της πραγματικότητας, διότι υπάρχουν αντιθέσεις οι οποίες διαπερνούν το πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα ότι στην αρχή της πανδημίας, όταν ήταν και ο μεγάλος άγνωστος Χ, ο απολύτως επικίνδυνος, όπου δεν υπήρχαν εργαλεία, δεν υπήρχε το εμβόλιο, δεν υπήρχαν φάρμακα, έδωσε την απόλυτη συνένεσή του. Κάναμε εμείς καμπάνια για το μένουμε σπίτι. Πήγε, εμβολιάστηκε πρώτος από όλους ο Τσίπρας. Εμβολιαστήκαμε δημοσίως όλοι οι βουλευτές, ναι, και ενθαρρύναμε τον κόσμο και προσπαθήσαμε και με τις δικές μας δυνάμεις να πείσουμε. Είναι λοιπόν, νομίζω, μια καταφυγή η οποία είναι και μη λειτουργική για τον κύριο Μητσοτάκη να λέει αυτά τα πράγματα για την πολιτική. Πάντως το λέει συνέχεια. Εντάξει, κάτι πρέπει να πει όμως. Ξέρετε κάτι, κοιτάξτε, τα έχει κάνει μαντάρα, τη χώρα την έχει κάνει πρωταθλήτρια στους θανάτους ένα εκατομμύριο. Κάτι πρέπει να λέει για την αντιπολίτευση. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει τις ευθύνες του, είναι προφανές. Είχε όλη τη δυνατότητα και τον χρόνο να προετοιμάσει τη χώρα. Είναι οδυνηρό, αν δείτε τις καμπύλες, επειδή έχω μία έτσι πρόνοια και τα κοιτάω αυτά. Επί της ουσίας, πρώτο κύμα κορονοϊού στην Ελλάδα πέρασε σχεδόν ανεπαίσθητα. Ναι. Είναι μη ανιχνεύσιμη, με γυμνό μάτι η καμπύλη, έτσι, είναι μη ανιχνεύσιμη στο πρώτο κύμα. Μετά, όταν μετρήθηκε η προετοιμασία όλων των κυβερνήσεων για το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κύμα της πανδημίας, χτυπάμε κορυφές. Λοιπόν, σήμερα τώρα πλησιάζουμε το 10η νυχτερινή, να αναφέρουμε ότι όλα αυτά που λέτε, αγαπητέ κύριε Παπά, είναι σε μια μέρα όπου έχουμε δύο κρούσματα, σε λίγο θα έχουμε πάρα πολλά, τη μετάλλαξη όμικρον 2 στην Ελλάδα. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε πόσες ακόμα. Να πάμε όμως, αν συμφωνείτε, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, να δούμε τώρα. Όταν λέει ο κύριος Παπάς εδώ, κάποιος πρέπει να κάνει το συνήγορο του διαβόλου για την οικονομία της συζήτησης. Να πάμε λίγο, θα σας έλεγε κάποιος όταν τα βάζετε με την κρατούρα, με τον Πρωθυπουργό, με το κυβερνών κόμμα κλπ. Ναι, αλλά κύριε Παπά, οι δημοσκοπήσεις λένε άλλα. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε πέσει στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, όπου εμείς το βάλαμε για τους τίτλους μας, ναι, γιατί είδαμε και τις δημοσκοπήσεις 40 τόσο, ότι στον Ντακώστα που λέω εγώ, τον Αντώνιο Κώστα που θέλει να το λέμε ο Αργυρός και ο Ραβανός, λοιπόν, 42 δημοσκοπήσεις τον έδιναν 10 μονάδες κάτω. Τρεις τον έδιναν. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ξέρεις με τις δημοσκοπήσεις, ναι, συμβαίνει το εξής, ότι όταν βγει μια δημοσκόπηση που ανατρέπει μια εικόνα που υπάρχει μέχρι χθες, ναι, αρχίζουν και οι άλλοι και αναρωτιούνται και αρχίζουν και αλληλοεπηρεάζει μία δημοσκόπηση την άλλη. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Ο κ. Παπάς που είχε το θεσμικό πλαίσιο ως αρμόδιος υπουργός. Ναι, κοιτάξτε, θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, δεν υπήρχε εφαρμογή του. Δηλαδή, ναι, το θεσμικό πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει ξεχωριστό ρόλο στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ναι. Είναι προφανέστατα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πλημελέστατος ο έλεγχος. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Απολύτως κανένας έλεγχος δεν γίνεται στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και έχουμε και τα φαινόμενα τα ακραία, τα οποία προκαλούν και γέλια μέχρι δακρύων.
Υπάρχει όμως ένα μείζον ζήτημα το οποίο ενδεχομένως να έχει εφαρμογή και στην Πορτογαλία και αφορά το ΣΥΡΙΖΑ κατά μείζονα λόγο στην Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι έχει μια εκλογική δυναμική η οποία υποεκτιμάται από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, δηλαδή και το 2019 ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων τον Ιούλιο έβγαινε γύρω στο 24-25%. Ναι, 32 δεν το και να σας αποκαλύψω ότι και εμείς προετοιμαζόμασταν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Διότι, όταν έχεις πολλές δημοσκοπήσεις να λένε ότι αυτή είναι η εικόνα, λες ενδεχομένως να είναι και έτσι. Και έγινε μια εκτείναξη των ποσοστών μας, δηλαδή 500.000 σχεδόν ψήφους παραπάνω από τις ευρωεκλογές, έτσι, και φτάσαμε στο 32%. Τι συμβαίνει εδώ? Κατά τη γνώμη μου, δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, αλλά υπάρχει ένα μείζον ζήτημα ανίχνευσης των διαθέσεων μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες δεν είναι ανιχνεύσιμες από τις μεθόδους. Μέσα από τα εργαλεία. Μέσα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας, το οποίο όταν κινητοποιείται και πάει και ψηφίζει, είναι πάρα πολύ ευνοϊκά τα πράγματα για την αριστερά. Δεν το βρεις ποτέ σε σταθερό τηλέφωνο. Μπορείς να βρεις ένα tweet, μπορείς να βρεις μια ανάρτηση, μπορείς να βρεις ένα TikTok, μπορείς να βρεις στο Instagram ένα story, αλλά δεν θα τον βρεις ποτέ στο σπίτι του. Ο κύριος Τσίπρας έστειλε στον κύριο Αντώνιο Κώστα συγχαρητήριο τηλεγράφημα και εκφράζει μάλιστα την ικανοποίησή του, γιατί είναι μια νίκη προοδευτικής δύναμης στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, θεωρητικά ακόμα είσαστε στην Ευρωομάδα μαζί με τον μπλόκο της αριστεράς. Από 9,6 πήγε στο 4,5. Πάνω σε αυτό που έλα, Άρη. Ναι, απλά θέλω να ρωτήσω, αυτό σας ανησυχεί καθόλου? Δηλαδή, ένα αριστερό κόμμα που κυβέρνησε, που είχε προφανώς επιτυχίες, που αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει την κυβέρνηση, ουσιαστικά έχει πέσει κάτω από το μισό των ποσοστών του 2019, μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Όχι, μα είναι μείζον. Δεν είναι εύκολο. Για τον μικρό εταίρος της κυβερνήσης τα πράγματα είναι πάντα δίκοπο μαχαίρι. Έτσι. Αν εγκαταλείψεις. Άρα αυτό μπορεί να φοβίζει και τους πιθανούς δικούς σας εταίρους. Σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κορμός της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης. Και εμείς επιθυμούμε να δημορφωθεί ένα μεγάλο μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων, το οποίο θα δώσει στη χώρα μια προοδευτική αριστερή διακυβέρνηση και μάλιστα με μεγάλη διάρκεια. Ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Πρέπει από τώρα να τα πούμε αυτά. Είναι τεράστιες οι πληγές που έχουν ανοίξει στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και χρειάζεται μια προοδευτική πολιτική η οποία θα πάρει και ένα χρόνο για να αποδώσει, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους, σας θυμίζω, το 2015 είχε έρθει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, όντως. Και είχε συναντηθεί με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Κομμάτι της επιτυχίας του είναι η κοινωνική του πολιτική, η αύξηση του κατώτατου μισθού κτλ. Και βεβαίως, προσέξτε, έχει μπει και με δυναμισμό στη συζήτηση για την αλλαγή του συμφώνου σταθερότητας στην Ευρώπη. Ναι. Και έχει μπει από το στρατόπεδο των προοδευτικών. Η δική μας κυβέρνηση, δυστυχώς. Ενώ οι Ισπανοί και το φιλικό σας παρακλάδι, εκεί δεν τα πήγαν. Πήγε την ίσα, σας λέω, η δική μας κυβέρνηση. Άρη Ραβανέ. Ναι, εντάξει, με αφορμή αυτό που είπε ο Κώστας νωρίτερα για τον Κώστα. Για τα συγχαρητήρια στον Κώστα του Τσίπρα, ήθελα να ρωτήσω με δεδομένο ότι το μπλόκο ήταν η βασική αιτία που ο Κώστα πήγε σε εκλογές. Τι συνδέει το Τσίπρα με τον Κώστα, το ΣΥΡΙΖΑ με τους σοσιαλιστές της Πορτογαλίας και αν ήρθε η ώρα να πει ο Τσίπρας, γεια σου αριστερά, πάω στο... Αλλά είπαμε... Είπαμε στο τρίτο κομμάτι, ετοιμαζόμαστε εδώ. Τόσο πολύ ο όρος σοσιαλιστές ή σοσιαλδημοκρατία. Θα σας πω, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω τώρα. Όχι, όχι. Πιο επιθετικό το ερώτημα. Όχι, δύο λεπτά, το κρατάς Άρη, επειδή φωνάζει ο κύριος Μπυρισίμ ότι πάντα, εμείς εδώ πάντα είναι και η ώρα. Τέτοια τη διανθίζουμε, πάμε από το κρύο ζέστη, λίγο στο γέλιο, λίγο στο πιο σοβαρό. Πάντα όταν έχουμε Μητσικώστα τον βάζουμε. Έχει βγει μια δημοσκόπηση. Σχολιάζει. Όχι, δεν βάζουμε αυτή του Φελέκη. Είχε γράψει το πιτάκι ενώ στο Μάτριξ ο Φελίξ πάντα ευστοχώς. Λέει σε νέα δημοσκόπηση λαμβάνουν Νέα Δημοκρατία 41-44. Κινάλ 29-32. Συλλόγωστο. ΣΥΡΙΖΑ 9-12. Κουκουέ 2-3. Βελόπουλος 1-2. Βαρουφάκης 0,5. Άλλο κόμμα 3-5. Αδιευκρίνηστη ψήφος 2-4. Έγινε σε δείγμα 69 ατόμων από την εταιρεία. Γελάνε.
Και τα τσιμέντα. Λοιπόν, ο Φελέξ τα λέει. Τα λέω, λοιπόν, βάλε το, λίγο το Μητσικό στα. Αυτό λέτε, κύριε Μπυρσίμ, βάλε το Μητσικό στα λοιπόν από παλιά. Και πάμε να δούμε. Νομίζω φρέσκο Μητσικό στα. Όχι, έχουμε. Πάντα είναι εύστοχο όμω. Εντάξει, τα κόμματα αλλάζουν. Και διαχρονικό. Και διαχρονικό. Και πάντα όπου ήταν, ήταν ελεύθερο. Δεν νομίζω ότι του κάνανε ποτέ παρεμβάσει το Μητσικό στα. Ποτέ. Λοιπόν, σε ό,τι μα αφορά, ποτέ. Πάμε. Να το υπενθυμίσει αυτό. Μειωτή. Είναι η πτώση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από το 98,6% της προηγούμενης δημοσκόπησης κατακυλάει στο 97%. Όλα τα άλλα κόμματα μαζί έχουν 2,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει να ανακάμπτει σκαρφαλώντας από το 0,002% της προηγούμενης δημοσκόπησης στο 0,8%. Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά με όλο το σεβασμό, δεν βλέπεις κάτι περίεργο στα νούμερα? Πραγματικά, όντως. Και εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω σε μανιφίκ το τόσο υψηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μην ξεχνάμε όμως και το στατιστικό λάθος από το σημείο. Εντάξει, καλά, ψηλά το δώσω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Άρη, θα πάμε σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και να πάμε στο διάλειμμα και να πάμε στο τρίτο κομμάτι για να βάλουμε όλα αυτά τα οποία είπες. Θα ξεκινήσουμε από σένα. Λέει μια σημαντική μέρα, διότι το 1996, αν σήμερα, τρεις αξιωματικοί των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, Βλαχάκος, Γιαλοψός, Καραθανάσης, έπεσαν στα Ίμια. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που από τότε ίσως έχουν γκριζαριστεί περιοχές και όχι μόνο. Περνάμε και θα περάσουμε διάφορα. Δεν ξέρω, θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Παπά? Θα χρησιμοποιήσουμε από τα social media, από τον Αντένα που είχε πολύ ωραία γραφικά. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα τι είχε γίνει τότε. Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Δηλαδή, μια δύναμη η οποία ονειρεύεται ισορροπίες οι οποίες περνούν από πολλαπλές αναταράξεις. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν πρέπει να έχει ασυνέχειες, δεν πρέπει να αφήνει παράθυρα πρωτοβουλία στην Τουρκία και να υπάρξει και μια, θα σας έλεγα έτσι, σύμπνοια των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων γύρω από αυτό. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να παίζει ξεχωριστό ρόλο στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, αρκεί να έχει μια θετική και θα σας έλεγα έτσι προνοητική κινητικότητα, την οποία δεν τη βλέπουμε αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα η πρωτοβουλία να έχει περάσει αλλού. Εντάξει, ωραία. Τώρα ήθελα να ρωτήσω τώρα μετά, λίγο τώρα με τσιγκλάει ο Αργύρος εδώ. Το γεγονός με τους συμμάχους, γιατί έχω την αίσθηση, γιατί είχατε κάνει πάρα πολλά βήματα όταν ήσασταν κυβέρνηση με όλους τους συμμάχους. Μετά όταν περνάμε στην αντιπολίτευση αρχίζει σιγά σιγά λίγο η επαναστατική γυμναστική, για να μην το εντοπίσω. Κύριε Ταλαμάκα, θέλω να σου πω το εξής. Οι μεγάλες δυνάμεις δεν είναι ούτε φιλελληνικές ούτε φιλοτουρκικές. Το συμφέρον τους κοιτάνε. Θα κοιτάξουν το συμφέρον τους και κοιτώντας τους συμφέρους τους ξέρετε τι κάνουν. Πάνε σε μια περιοχή, κοιτάνε ποιος έχει το διπλωματικό και το επιχειρησιακό προβάδισμα και πάνε και του μιλάνε πρώτα. Λοιπόν, αυτό συνέβαινε με την Ελλάδα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν φταίνουν ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Πορτογάλοι, ούτε κανένας. Φταίει το γεγονός ότι υπήρξε ένα παράθυρο διπλωματικής ακινησίας. Και αυτό δυστυχώς πάνε να το καλύψουν με υπερακοντίζοντας στα θέματα των εξοπλισμών. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ 15-19, μία φορά ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, αλλά υπήρχε στο επιχειρησιακό πεδίο, ήμασταν ένα βήμα μπροστά. Στο διπλωματικό πεδίο, πολλά βήματα μπροστά. Όντε. Και τους προλάβαμε, και δεν χρειάστηκε να βγει κιόλας ο στόλος και να κοιτάει, να κοιτάνε όλες τις χώρες της περιοχής, μην αρχίσει η σύραξη. Ναι. Δεν έγινε αυτό. Η Τουρκία ήξερε ότι η Ελλάδα έχει συνεννοηθεί με όλες τις χώρες της γειτονιάς μας και της έλεγε κιόλας, άμα θέλεις, έλα στο τραπέζι, αλλά το τραπέζι αυτό παίζει με το διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει πρώτα να πεις ότι δέχεσαι το διεθνές δίκαιο, ότι αυτοί είναι οι κανόνες και είσαι καλοδεχούμενος. Η Τουρκία δεν θέλει αυτό. Το έχει αποδείξει. Δεν δικαιούται κανένας μας να κάνει τον έκπληκτο ή να λέει, ξέρεις κάτι, έχει εσωτερικά προβλήματα η Τουρκία και τα εκτονώνει. Όχι. Η Τουρκία έχει μια πάρα πολύ συμπαγή στρατηγική, την οποία την ακολουθεί με συνέπεια, με επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις ενδεχομένως, αλλά πάνω σε αυτή τη στρατηγική ουδείς δικαιούται να κάνει τον έκπληκτο. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω στο ερώτημά σας, εμείς λοιπόν υπερασπιζόμασταν τα εθνικά συμφέροντα και αξιοποιούσαμε με τρόπο ευέλικτο και ενεργητικό τις διαθέσεις και των μεγάλων δυνάμεων. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ μιλάμε ότι η κυβέρνηση αυτή γυρίζει δεξιά και αριστερά και πάει και ικανοποιεί αιτήματα άλλων, επειδή ακριβώς δεν είχε τη δυνατότητα να προτάξει τις δικές μας προτεραιότητες. Πάντως για αυτά τα θέματα στη Βουλή, αυτό το τριήμερο νομίζω ακούστηκαν
τα λιγότερα θα ελάχιστα. Έτσι. Ναι. Και δεν, νομίζω, δεν ήταν και η ομιλία του κυρίου Δένδια ήταν σε πολύ έτσι, νομίζω, συνενετικούς τόνους, αν κατάλαβα καλά. Και από τη δική σας τη μεριά δεν είδα να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά τα θέματα. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, έχουμε και την κριτική μας. Σε αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει προσοχή πάντα. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ναι. Έχουμε απλά πράγματα να πούμε και για τις λεπτομέρειες των εξοπλισμών. Διευκολύνει κανέναν να βγαίνει τώρα η αντιπολίτευση στα κεραμίδια γι' αυτό? Βεβαίως θα τα πούμε, θα κάνουμε την κριτική μας, ότι ήταν υψηλό το κόστος. Αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει πάντα μια αυτοσυγκράτηση και ένα μέτρο. Λοιπόν, πρέπει λίγο μια κουβέντα μόνο. Παρακαλώ. Και πρέπει ίσως και εμείς κάποια στιγμή να δούμε και σαν χώρα, δεν το λέω τώρα σαν ΣΥΡΙΖΑ, και στο Ουκρανικό δεν έχω καταλάβει με ποιανού τη μεριά είμαστε. Δηλαδή, είδαμε τον Ερντογάν να παρεμβαίνει, να εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής, είπε θα πάω στο Κίεβο, θα μιλήσω με τον Πούτιν, να του μεταφέρω αν χρειαστεί μηνύματα κτλ. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε με αυτούς που ποντάρουν, γιατί κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι ποντάρουν και σε μια σύγκρουση. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Γερμανίας-Γαλλίας για μια διαμεσολάβηση. Θέλω να πω, δεν έχω ακούσει πραγματικά, δεν ξέρω ποια είναι η θέση της Ελλάδας. Και ίσως έπρεπε και εκεί να ζητήσετε περισσότερες εξηγήσεις ως αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα κενό, είναι αλήθεια, αλλά κατά τη γνώμη μου η θέση της Ελλάδας πρέπει να είναι μια θέση η οποία αποδέχεται ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ποικιλία στις πηγές ενέργειας. Καταρχήν. Βεβαίως, με κανέναν δεν θα τσακωθούμε, αλλά δεν θα δώσουμε και σε κανέναν το μονοπόλιο. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον της χώρας. Μάλιστα. Και γιατί θα είναι στο συμφέρον της χώρας? Διότι λόγω γεωγραφίας αυξάνει και τη σημαντικότητά της. Μάλιστα. Αυτό νομίζω είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα έχουμε κάθε λόγο να μην θέλουμε αναταραχές στην περιοχή μας. Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και με αυτή την έννοια θα πρέπει να στηριχτούν οι πρωτοβουλίες οι οποίες κατατείνουν προς μια καταλλαγή. Λοιπόν, Άρη, μόλις θα επιστρέψουμε, πάμε να δείξουμε το αφιέρωμα. Θα πάμε στο διάλειμμα με το μικρό αφιέρωμα με τα γραφικά από τον Αντένα τότε για τα ίμια. Μόλις θα επιστρέψουμε, ξεκινάμε από σένα για το τρίτο κομμάτι, να δούμε και την πορεία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς το συνέδριο και όχι μόνο με τον Νίκο Παπά. Πάμε. Την ίδια στιγμή, από τη φρεγάτα ΕΚΕ, που έπλεε σε κοντινή απόσταση, απομειώνεται και δεύτερο ελικόπτερο. Δύο τουρκικά ακούστα Bell 212 αρχίζουν να κάνουν κύκλους πάνω από τα ίδια. Ο διοικητής των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή κυβερνήτης της φρεγάτας Ναβαρίνο, αντιπλοίαρχος Γιάννης Γιούλης, ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων του Πενταγώνου για τις επιθετικές κινήσεις των Τούρκων. Οι διαταγές που παίρνει είναι σαφείς. Αν διαπιστωθεί ότι επιχειρούν να αποβιβάσουν στρατιώτες στο νησί, ρίξτε προειδοποιητικές βολές. Αν επιμείνουν, καταρρίψτε τα. Περισπασμός των Τούρκων είχε πετύχει. Την ώρα που τα ελληνικά πλοία παρακολουθούσαν την πτήση των ελικοπτέρων και τις κινήσεις των πλοίων, οι Τούρκοι έθεταν σε εφαρμογή τη δεύτερη φάση του σχεδίου. Αποβίβαση των Τούρκων κομάντος στη Δυτική. Σύμφωνα με μια εκδοχή, οι κομάντος κατέβηκαν με δύο φουσκωτά από την αριστερή πλευρά του Γιαβούς, όταν αυτή είχε πλησιάσει σε απόσταση 200 μέτρων από τη βραχονισίδα. Σύμφωνα με μια δεύτερη εκδοχή, τα φουσκωτά με τους Τούρκους κομάντος ξεκίνησαν από τα παράλια απέναντι από τα ίδια. Η απόσταση είναι μόλις 3 μίλια και ο χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί με φουσκωτό δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά. Πλησιάζοντας τις βραχονισίδες, η πορεία των δύο φουσκωτών καλύφθηκε από τη φρεγάτα Γιαβούς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περίπου στις 12:30 δύο ομάδες Τούρκων πέτρεχαν δρόμο, αποβιβάζοντας τη Δυτική. Στην Αθήνα την ίδια ώρα το ΚΙΣΕ συνεδρίαζε στη Βουλή. Οι πρώτες πληροφορίες για την απολύτωση των Τούρκων κομμάτων έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ώρα είναι ήδη 1 το πρωί της 31ης Ιανουαρίου. Ο Λιμπέρης, μετά από αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έχει και ο τότε διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, δίνει εντολή στον αρχηγό του ναυτικού αντιναύαρχο Γιάννη Στάγκα να προχωρήσουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία σε στοχοποίηση των τουρκικών. Κάτι που σημαίνει ότι αρκούσε μία εντολή αποδέσμευσης πυρών για να πληγούν οι μονάδες του τουρκικού στόλου που έπλεαν στην περιοχή. Η πολιτική ηγεσία από την πλευρά της ζητάει από τους στρατιωτικούς άμεση επιβεβαίωση της παρουσίας Τούρκων στρατιωτών στη Δυτική Ήμια. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή έχουν επιδεινωθεί.
Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας με τον Άρη τον Ραβανό και τον Κώστα τον Αργυρό, τον πρώην υπουργό, τον Νίκο τον Παπά. Πάμε τώρα στα δικό μας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πριν όμως θα δώσουμε τον λόγο στον Άρη τον Ραβανό, και δεν είχαμε σταματήσει, κύριε Αργυρέ. Κάντε μας ένα σχόλιο, γιατί το λέγαμε και με τους συναδέλφους πριν, δεν αναφέραμε δικό μου φταίξιμο. Οι 119 νεκροί τη σημερινή υγειονομική εικόνα. Ας αφήσουμε τα 19.700 κρούσματα και 570 τόσο διασωληνωμένοι. Ψηλά. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Και ξέρετε, επειδή έχουμε συνηθίσει, 119, περάσαμε μια περίοδο που είχαμε δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και λέγανε κυριαρχεί η Ωμικρόν, αλλά η Ωμικρόν ήταν το 70% των κρούσματων. Ναι. Που σημαίνει ότι το 30% των 40.000 κρούσματων, έτσι, είναι σχεδόν 15.000 κρούσματα δέλτα. Ναι, ναι. Αυτό θα παράξει δυστυχώς αποτελέσματα. Τι να πω τώρα, δεν ναι. Τα πράγματα είναι οδυνηρά και δυστυχώς οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο πλέον. Λοιπόν, πάμε στο Άρη. Ξεκινάμε από σένα. Εκεί λοιπόν που ήταν ήρεμη θάλασσα, έτσι δεν είναι, κύριε Ραβανέ? Σωστά. Ήρθε την περασμένη, το σχολιάζαμε για σύσκεψη εδώ που είχαμε κάνει, όλοι ήμασταν. Και έρχεται εκείνη η πρόταση ξαφνικά του Αλέξη Τσίπρα, 10 μέρες δεν είναι πριν, παραπάνω λίγο. Περίπου. Ωραία. Και τι λέγαμε εδώ, ο συνάδελφος, ο αρχισυντάκτης μας που είναι απ' έξω, ο Ίσεκ των δύο, έκανε και πλάκα. Τι έβαλε, κύριε Πρισσίμ, για βάλτε, τι είπε, το βάλε με τη φωνή του παπαγάλου, για βάλτε το. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Δόξα το Θεό. Λοιπόν, είναι Σιριζέος. Και λέει, μόλις άκουσε, είναι Σιριζέος αρχιεσυντάξης μας. Και μόλις άκουσε τον Τσίπρα που κάνει την πρόταση, έβαλε τον παπαγάλο, δεν είπε συνέχεια. Μα σταμάτα τον παπαγάλο. Δόξα τω Θεώ, κάτι έκανε ο Τσίπρας, το πήρε πάνω του κλπ. Εκεί πάει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, Άρη, εσύ το ξεκινάς, εγώ το μονοπούλησα. Εσύ. Ναι, αλλά προστάξει, πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα, θα ήθελα να μου απαντήσει στο ερώτημα που έκανα προηγουμένως και το ξεπεράσαμε. Α, σωστό. Αν ήρθε η ώρα να μετακινηθεί προς τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ή όχι. Ναι, και τι προσδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ η παραμονή στην ομάδα της Σας πω, κύριε Ραβανέ, θέλω να θυμίσω ότι το 2014, πριν γίνει πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν υποψήφιος για την Προεδρία της Κομισιόν. Ήταν υποψήφιος της ομάδας της Ευρωαριστεράς. Ήταν η κρίσιμη στιγμή στην οποία βρέθηκε ισοϊψής Έλληνας πολιτικός, απευθύνθηκε στο Γιούνκερ, στο Σούλτς τότε, και τους είπε ότι έχετε τις βασικές ευθύνες για την καταστροφή στην Ελλάδα, κύριε. Αυτό είναι κρίσιμο ιστορικά. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει μια δυνατότητα να συνομιλεί και με τους σοσιαλιστές, στους οποίους είναι καλεσμένος τα τελευταία 3-4 χρόνια, και με τους πράσινους, και να εργάζεται ούτως ώστε να οικοδομηθεί μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων και στην Ευρώπη. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο ανήκει στην Ευρωομάδα της Αριστεράς. Εκεί πέρα υπάρχει μια ποικιλία απόψεων. Έχουμε τις διαφωνίες μας. Αρκετά κόμματα μας ασκούν κριτική, βεβαίως. Συνομιλούμε με πάρα πολύ θετικό και καλό τρόπο με πολλά κόμματα της ομάδας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών. Νομίζω ότι αυτή η ξεχωριστή πορεία πρέπει να υπηρετηθεί και με μεγαλύτερη ακόμα ένταση. Πάντως, και την πρόταση που καταθέσατε για τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας, ουσιαστικά μέσα από τους Σοσιαλδημοκράτες. Εκεί δηλαδή ήταν η πρώτη κατάθεση, έτσι, με αφορμή αυτή. Με αφορμή την κλίση του Αλέξη του Τσίπρα σε αυτή την ομάδα. Ξέρετε, κοιτάξτε, έχουν αλλάξει και τα πράγματα στην Ευρώπη. Έτσι, διότι όταν ο Τσίπρας το 2015 έγινε πρωθυπουργός, είχαμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να είναι πανίσχυρο. Έτσι, δεν είναι αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή. Σήμερα, έτσι, δηλαδή έχουμε και κεντρώες κυβερνήσεις, έχουμε Σοσιαλδημοκράτη και κελάριο. Και ακροδεξιούς, βέβαια. Έχουμε και ακροδεξιούς, αλλά δεν έχουμε την κυριαρχία. Κύριε Παπά, τον Μακρόν πώς το βλέπετε? Πώς να το δω? Να το πω λίγο διαφορετικά. Υπήρχαν προσδοκίες περισσότερες για το ρόλο της Γαλλίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, και το κενό της αποχώρησης της Μέρκελ είναι προφανώς ότι δεν αξιοποιήθηκε για να ανακτήσει η Γαλλία έτσι έναν πρωταγωνιστικό, καθοριστικό, όχι πρωταγωνιστικό, καθοριστικό ρόλο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Γαλλία θα μπορούσε να έχει γίνει καιρό τώρα έτσι, ηγέτιδα δύναμη, ας πούμε, μιας προσπάθειας προοδευτικής μεταρρύθμισης. Βλέπετε όμως και τις μετατοπίσεις, οι οποίες επισυμβαίνουν. Μακρόν Ντράγκη, το κοινό κείμενο. Έτσι, δυστυχώς η Ελλάδα είναι ουραγός, και μάλιστα είναι ουραγός σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον ακολουθεί, διότι δεν είναι πρωταγωνιστές πλέον οι συντηρητικοί στη Γερμανία. Άρα η πειθάρχηση προς αυτές τις ιδέες. Τον κύριο Σόλτς θα υπάρξει κάποιο ραντεβού το επόμενο διάστημα?
Η κινητικότητα, η κινητικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του Αλέξη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνομιλεί με όλες τις κορυφές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το λέω επειδή στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας είχε ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Σόλτς, είχε πει ότι ήταν εκεί όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του. Και αναρωτιέμαι αν θα υπάρξει σύντομα και κάποια συνάντηση. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι δημοσίως αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις και επικοινωνίες με όλα τα κόμματα των σοσιαλιστών και με τον γερμανικό. Κύριε Ραβανέ, πάμε στα τεχθενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι κομίζει καινούριο η πρόταση εκλογής προέδρου από τη βάση και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή. Γιατί στην Κεντρική Επιτροπή είναι που συγκεντρώνει τις περισσότερες συζητήσεις, προβληματισμούς, ενστάσεις και διαφωνίες. Πρέπει να επιμείνετε σε αυτή τη διαδικασία ή θα υπάρξει ένα συμβιβασμός, παίρνει ο Τσίπρας και η Προεδρική την εκλογή από τη βάση και οπισθοχωρείται στην εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι ένα πακέτο προτάσεων με κορυφή βεβαίως και αιχμή την εκλογή και της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου από τη βάση του κόμματος. Είναι η εκλογή δηλαδή της συλλογικής ηγεσίας. Αυτό παντρεύεται και με άλλες τομές, οι οποίες δυστυχώς ή ευτυχώς έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα στη δημόσια συζήτηση. Είναι η ψηφιακή εγγραφή των μελών, η δυνατότητα οργανώσεων να κάνουν τηλεδιάσκεψη και να συνεδριάζουν. Το γεγονός ότι τα μέλη μας θα ψηφίζουν όχι μόνο για Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρο, αλλά και για τη διαμόρφωση των ψηφοδελτίων μας και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις βουλευτικές εκλογές. Η ποσόστοση στα εκλεγόμενα όργανα 50-50 για άντρες και γυναίκες. Άρα μιλάμε για έναν μετασχηματισμό στη λειτουργία, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και την αποτελεσματικότητα, κατά τη γνώμη μου. Διότι εμείς είμαστε για τη γνώμη μας, είναι και πρωτοποριακός. Αυτό όμως θα γίνει ανεκτό από όλους. Αυτό είναι το θέμα. Θα πάμε δημοκρατικά και θα αποφασίσει το σώμα του συνεδρίου μας πώς θέλουμε να πορευτούμε. Κατά τη γνώμη μου, είναι δημοκρατικές τομές οι οποίες πρέπει να γίνουν. Δίνουν νέα όθηση και πνοή στην προσπάθεια για διεύρυνση, ανασυγκρότηση και μετασχηματισμό. Ναι. Είναι μια προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε το 19. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι δεν είχε τα αποτελέσματα τα οποία θέλαμε και για λόγους αντικειμενικούς λόγω της πανδημίας, αλλά και για υποκειμενικούς. Η γραφή των μελών. Πάνω σε αυτό τώρα μου επιτρέπετε. Ναι. Έλα, τώρα για να είμαστε, γιατί όλοι κατοικούμε λίγο πολύ στην ίδια περιοχή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται και στα σωματικά σας. Υπάρχει κόσμο που πραγματικά δεν ήθελε τη διεύρυνση. Αυτό το έχετε ξεπεράσει. Δεν ακούστηκε άλλη. Το σκληρό ακροατήριο του 3-5% το οποίο άκουγε σωστά δημοκρατία. Όχι. Όχι, κύριε Ραβανέ, νομίζω δεν θα. Και έβγαζε σπυράκια. Κοιτάξτε, δεν θα συμφωνήσω με αυτό το σχήμα. Θέλω να σας θυμίσω. Είναι παρήσακτη και έρχονται μόνο για να ψηφίζουν. Δεν θα συμφωνήσω με κανέναν ο οποίος προσεγγίζει υπό αυτό το πρίσμα και με αυτό το αναλυτικό εργαλείο τα πράγματα. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός ακόμα του 3% είχε μέσα τον Μπάμπη τον Πρωτοπαπά, από τον Κοδισό, τον Μιχάλη τον Παπαγιαννάκη, ο οποίος αυτοπροσδιορίζονταν ως σοσιαλδημοκράτης, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είχε μια παράδοση κέντρου, αριστερή πτέρυγα του κέντρου. Έτσι. Βεβαίως. Άρα υπήρχε μια βεντάλια απόψεων μέσα στον συνασπισμό, ακόμα και τον μικρό συνασπισμό, ούτως ή άλλως. Απλά η ακτινοβολία αυτού του κόμματος μεγάλωσε, η εκλογική του επιρροή μεγάλωσε με τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Αλέξης ο Τσίπρας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και βεβαίως οφείλουμε να του δώσουμε χαρακτηριστικά κόμματος που διεκδικεί την εξουσία, έχει πάρα πολύ ισχυρά πατήματα στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στην νεολαία, στην επιχειρηματικότητα και σε αυτή την κατεύθυνση είναι οι προτάσεις αυτές. Πάνω σε αυτό τώρα, πάνω σε αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει γίνει παράταξη ή παραμένει κόμμα? Για πείτε μου τι εννοείτε και πού εντοπίζετε τις διαφορές. Είναι ένα κόμμα, το οποίο είναι μια κομματική, είναι κόμμα. Είναι το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Και συγκεκριμένες αναφορές, η παράταξη είναι κάτι. Βεβαίως, αλλά εκφράζει την ψυχή και τον κορμό της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης στην Ελλάδα, de facto. Είναι το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Της αριστεράς της εποχής μας. Της αριστεράς που απαντά στα μείζωνα κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά ζητήματα. Κύριε. Ναι. Κώστα. Τάραξε τα νερά πάντως. Λοιπόν, να βάλουμε τον δόξα τω Θεώ. Έχουμε τον Κώστα εκεί απ' έξω που φωνάζει όταν άκουσε τον Τσίπρα που έκανε την πρόταση. Ο οποίος είναι με τον Τσίπρα. Λέει ότι είναι το ισχυρό πρόσωπο.
Έτσι, τώρα, είναι. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβουν τώρα. Νομίζω και οι αντίπαλοι μας οι οποίοι. Όχι, ξέρετε, δεν το ρωτάω έτσι. Και από μηντιακά κέντρα. Για να κάνει την προβοκάτσια μας. Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Αργυρό πριν. Είναι το ισχυρό πρόσωπο Αλέξη Τσίπρας. Για εσάς, έτσι εντία. Η έκπληξη ήταν, αλλά πείτε κάτι άλλο. Όχι, είναι. Ωραία. λένε πολλοί όμως, θα το πει εσύ Κώστα, που κουβεντιάζαμε σύσκεψη προχθές, ότι όταν κάποια στιγμή φύγει ο Τσίπρας, θα έχει γίνει ένα αρχηγικό κόμμα. Και θα χάσουμε, λέει, την. Αρχηγικό κόμμα θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε και η πρόταση για την εκλογή και της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Αρχηγικό κόμμα θα είχε γίνει αν και η ίδια ιδιοσυγκρασία του Αλέξη του Τσίπρα δεν ήταν τέτοια ώστε να επενδύει ώρες ατελείωτες σε συνεδριάσεις με σκοπό να βρεθούν συνενέσεις. Τότε θα είχε αρχηγικά χαρακτηριστικά. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι υπήρξαν κόμματα στην ιστορία της αριστεράς τα οποία ήταν όχι αρχηγικά, αμήλικτα αρχηγικά με. Επικεφαλής εκλεγμένος από την Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή προφανώς. Δεν σκορπτώ κάτι τώρα και θα πάει αλλού η κουβέντα. Πάμε, κύριε Αρχηρέ. Όχι, για το Στάλιν έλεγα. Α, ναι, μα γι' αυτό και εγώ το πήρα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή προφανώς για να γίνει αυτή η διαδικασία και να την μπει κανείς επιτυχημένη, προσδοκάται ότι θα υπάρξει και μια μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, των μελών. Προφανώς προσδοκάται ότι θα υπάρχουν και καινούργια μέλη. Μάθαμε τώρα και με την ιστορία της Αυγής ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στις 60.000. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι όλα αυτά ενεργά μέλη, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλά κόμματα άλλο το εγγεγραμμένα, άλλο τα ενεργά μέλη που κάνουν την καθημερινή δουλειά. Ρωτάω, τι νούμερα θα σας ικανοποιούσαν εσάς? Δηλαδή, περιμένετε ότι αυτή η διαδικασία θα φέρει, ξέρω εγώ, 100.000 καινούργια μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ? Και το ρωτάω αυτό γιατί συζητώντας και με κάποιους άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ, τους ρώτησα το εξής. Μάλιστα, σας τρόλαρε λίγο και το κουκουέ μες στη Βουλή που είπε: γιατί δεν κάνατε και μια συγκέντρωση έξω στο Σύνταγμα να πείτε παρετήσου Μητσοτάκη? Και μου είπαν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή οργανωτικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση με το αίτημα αυτό που θεωρείται ότι υπάρχει στην κοινωνία, Μητσοτάκη παρετήσου. Άρα λοιπόν, και το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή οι συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν φημίζονται απαραίτητος. Δεν έχουν και εμπειρσίμη, ίσως, δεν ξέρω. Ναι. για το μέγεθό του. Θέλω να πω. Το 19 και το 15 ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν μεγάλο. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες που έγιναν. Θέλω να πω, προσδοκάτε όντως ότι θα υπάρξει έτσι αθρώα προσέλευση νέων μελών? Θα και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν θα είναι μία εκλογή η οποία θα αφορά μόνο την εκλογή Προέδρου, όπου είναι προεξοφλημένοι και ότι ο Αλέξο Τσίπρας πρέπει και θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος για πολλά χρόνια είναι ακόμα. Διαβοήρης, Όχι, καθόλου διαβοήρης, δια της ψήφου, των μελών βεβαίως, αλλά θα εκλεγεί και... πώς θα γίνει? Όχι, με κάλπη, θα γίνει όμως κάλπη. Και η Κεντρική Επιτροπή. Μα θα ψηφίσουν τα μέλη, κύριε Ταλαμάντα, θα στηθούν κάλπες ανά την Ελλάδα. Άρα αυτό θα είναι ένα κίνητρο για να κινητοποιηθούν, θα σας έλεγα, να συμμετέχουν και δυνάμεις κατά τόπους. Και εδώ θα πρέπει να πάρουμε και τα μέτρα μας, ούτως ώστε να υπάρξει και η περιφερειακή μας συγκρότηση, να εκπροσωπηθεί η επαρχία στα συλλογικά μας όργανα, να υπάρξει δυνατότητα όλης της βεντάλιας των απόψεων που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι και το προοδευτικό κέντρο, να εκφραστούν. Βεβαίως να εκφραστούν. Υπάρχουν τρόποι να τα πάρουμε. Να έχετε εργάτες, να έχετε. Τώρα είπατε πριν, προσέξτε τώρα, πόσο σύνθετη γίνεται αυτή η συζήτηση. Μου λέτε για τα ενεργά μέλη. Λοιπόν, αυτό δεν είναι τωρινό ζήτημα. Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, είχαμε πριν λίγους μήνες λοιπόν μια τεράστια νίκη των ανθρώπων που είναι στην διανομή φαγητού. Ναι. Έτσι, μάλιστα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που εργάζεται σε αυτή τη μηχανία, ενδεχομένως να εργάζεται 10-11 ώρες την ημέρα. Ναι. Θεωρείτε ότι έχει με τους ίδιους όρους το χρόνο να πάει στην τοπική του ενδεχομένως οργάνωση, να κάτσει 6 ώρες, να συζητήσει? Όχι. Μπορεί να είναι, να συμμετέχει, να συμβάλλει και να προσφέρει και να διαδραματίσει και ρόλο. Μπορεί να είναι στο συνδικάτο του ενεργός, να ενημερώνεται από την, και διαδικτυακά και βεβαίως όταν παίρνονται πρωτοβουλίες να συμμετέχει, αλλά δεν πραγματώνεται, θα σας έλεγα. Ναι, αλλά θα σας έλεγα, δεν πραγματώνεται ο ρόλος του αριστερού στρατευμένου πολίτη με τους όρους τους παραδοσιακούς μόνο. Μας το είχε πει και ο Ανδρέας ο Ρεφερίδης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, προσέξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ικανός στα social media και κάνει χτυπήματα τα οποία επηρεάζουν. Δεν έχει επαφή με την τοπική του οργάνωση ενδεχομένως.
Αισθάνεται ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Άρα... Είναι μέλος αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Για προσέξτε λίγο. Άρα δηλαδή, κάποιοι θα εγγραφούν και διαδικτυακά. Ένα μοντέλο. Βεβαίως. Mm. Εμείς κληρονομήσαμε ένα μοντέλο όπου η ενσώματη συμμετοχή στην τοπική οργάνωση ήταν προϋπόθεση για την ενημέρωση. Το μέλος μας που θα πάει αυτή τη στιγμή στην τοπική μας οργάνωση έχει ακούσει τον πρόεδρο από το πρωί αν έχει κάνει δήλωση. Τον εκπρόσωπο τύπου, τους τομεάρχες μας, τους βουλευτές μας, τις ανακοινώσεις του γραφείου τύπου. Έχει δει τι λένε οι αντίπαλοι. Και θα, είναι, θα σας έλεγα τώρα και να ολοκληρώσω ότι μάλλον θα πρέπει και εμείς να βάλουμε λίγο τον εαυτό μας να σκεφτεί τι σημαίνει και συνέλευση οργάνωσης. Δηλαδή θα πρέπει λιγότερη ώρα να ζυμώνεται και να συζητάει, να αποφασίζει βεβαίως και να αποτιμά και να εκτιμά, περισσότερο να συζητάει την εξωστρεφή δράση. Μάλιστα. Το τι θα κάνει για να δημιουργήσουμε στους κοινωνικούς χώρους. Ο κ. Παπάς έδειξε ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά. Αυτέ οι ατέρμονες συζητήσεις, οι οποίες κουράζουν και τον κόσμο στη σημερινή εποχή, που εντάξει, ο κόσμος έχει πάρα πολλές περισσότερα προβλήματα του παρελθόν και περισσότερες ασχολίες. Άρα αυτό είναι και κρίσιμο το διαδικτυακό. Αν μου επιτρέπετε τώρα, δεν είναι ερώτηση, απλώς καλύπτωση και το χώρο. Διαδικτυακά είχε κάνει άλματα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε σχέση με τα άλλα κόμματα όσον αφορά το διαδικτυακό. Ναι. Τώρα, αυτό θεωρείτε ότι μπορεί όμως να λειτουργήσει και να ξαναδώσει πνοή σε οργανώσεις πεθαμένες επί την ουσία, και δεν είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι όλο το κομματικό σύστημα. Ναι, εξαρτάται από την ύλη την οποία καλούνται να διαχειριστούν οι οργανώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ας πούμε, οι οργανώσεις, οι χωρικές, οι κατατόπους οργανώσεις να έχουν ας πούμε, ως κεντρική τους δραστηριότητα το να αποφασίσουμε με ποιον υποψήφιο δήμαρχο θα πάμε κάθε φορά στα 4 χρόνια και να είναι απλώς ένας εκλογικός μηχανισμός. Οι οργανώσεις μας, τα μέλη μας πρέπει να διαμορφώσουν δράση για όλα τα ζητήματα του χώρου στον οποίο αναφέρονται. Από μια χαλασμένη βρύση σε ένα σχολείο μέχρι ένα πεζοδρόμιο το οποίο δεν είναι φτιαγμένο, εκεί πρέπει να πρωτοπορούν. Και βεβαίως και κυρίως αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, και εδώ είναι το μεγάλο έλλειμμα το κομματικό το δικό μας, πρέπει να οργανώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας και την επιρροή μας στους ενδιάμεσους θεσμούς κοινωνικής εκπροσώπησης. Συνδικάτα, αυτοδιοίκηση, νεολαία, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πάντως, επειδή δεν θα υπάρξει προφανώς, δεν φαντάζομαι, δεν θα υπάρχει άλλος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου. Λέω, τώρα εντάξει, μπορεί να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις. Ξέρεις εσύ κάτι άλλο, ναι. Τέλος πάντων, εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά θα επικυρώσει ας πούμε, και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδεχόμενο να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας τελικά, επειδή ο κόσμος θα το θεωρεί και λίγο πολύ δεδομένο ότι αυτός είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης, που θα σας το γράψουν προφανώς οι εφημερίδες. Το γράφουν ήδη. Δεν αυτό σας το δείχνει. 270 πήγαν στο Κινάλ και ο Τσίπρας πώς πήγε. Πώς θα το λέω από τώρα. Στο Κινάλ παραδέχθηκαν και ίδιοι ότι πήγαν και άνθρωποι από άλλα κόμματα. Εντάξει, τώρα υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες τα μέλη μπορεί να τα κάνουν να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν και διαδικασίες οι οποίες μπορούν να κάνουν ένα κόμμα να ξεχυλώνει. Έτσι, δηλαδή, εγώ τώρα προσωπικά δέχτηκα τηλεφωνήματα από πολλούς ανθρώπους δικούς μας στην επαρχία. Ξέραν ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι. Πήγαν να ψηφίσουν. Εντάξει, τώρα από μένα τα ακούτε. Όχι. Δεν τα ακούσατε κατά τη διάρκεια. Τα ακούσαμε. Όπως ακούσαμε ότι και κάποιοι άλλοι πήγαν και ψήφισαν άλλον υποψήφιο. Να μην πούμε τώρα. Αλλά επειδή είναι περασμένο. Εν πάση περιπτώσει. Περασμένο, ξεχασμένο. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα που έπρεπε να το μεταφέρω. Γιατί έχουμε μία κυρία, μία δεν είναι συνάδελφος που συνεργαζόμαστε. Η οποία είναι γι' αυτό είναι με τον Τσίπρα, φανατική σα, το λέω ξεκάθαρα κλπ. Λέει ότι με σεβασμό. Πολιτικοποιημένη έντονα και στα κοινωνικά κινήματα χρόνια. Σεβασμό στο Ρίγα Φεραίο, που την παράταξη του Ρίγα Φεραίο έχει τη δική τα ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα πρέπει να προσέξετε και το κάνω το ερώτημα έτσι όπως μας το είπε. Με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται, γιατί καλώς είναι ο Ρίγας, αλλά αν δεν καταλάβουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ την κατάσταση που διαμορφώνεται, καλώς είναι ο Ρίγας και θα μείνετε στον Άσο, έτσι μου είπε. Εννοώντας ότι αυτή την εσωστρέφεια. Σας λέω εγώ τώρα σε 15-20 μέρες θα αρχίσει πάλι το χ στέλεχος, το οποίο είναι υγιές και δημοκρατικό. Ναι. Έχει αυτή την άποψη. Με την μηντιακή υπεροπλία που έχει όλο το άλλο σύστημα απέναντι από εσάς, θα δημιουργείται πάλι. Ναι, ξέρετε, αυτό το τίμημα της δημοκρατίας και της οργανωμένης εσωτερικής συζήτησης έχουμε συμφωνήσει ότι θα το πληρώνουμε όλοι. Βεβαίως. Ναι. Το ξέρουμε ότι θα αξιοποιηθεί για τους αντιπάλους ενδεχομένως, πολλά θα γίνουν. Αλλά έχουμε μια υποχρέωση να λειτουργεί δημοκρατικά το κόμμα μας. Ναι. Έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα της διαφωνίας, ακόμα και η συλλογικά διατυπωμένη διαφωνία. Ναι. Πρέπει εμείς, οι οποίοι έχουμε δημόσιο βήμα με τη βούληση των μελών, να προσέχουμε πάρα πολύ πότε και τι λέμε, να μην πληγώνουμε τα μέλη μας
Και βεβαίως όταν εκφράζουμε την προσωπική μας άποψη, να το υπογραμμίζουμε ότι αυτή είναι η προσωπική μας άποψη και όχι η άποψη του κόμματος. Και να εξηγούμε ποια είναι και η συλλογικά διαμορφωμένη άποψη. Άρη Αβανέ, και μετά ο Κώστας, και να κλείσουμε αυτή την ερώτητα και να κλείσουμε γενικά. Στο θέμα των θητιών ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από πότε υπολογίζεται να ισχύσει, γιατί υπάρχει μια συζήτηση μεγάλη. 12, 13, 19, 15, πότε. Γιατί αυτό θα δώσει και κίνητρο, θα δώσει και κίνητρο για να εμπλακούν περισσότερο πιο ενεργά. Όταν κάποιος ξέρει ότι ο Ραμανός π.χ. ή ο Ταλαμάγκας είναι βουλευτές και θα πάνε για άλλα 12 χρόνια, είναι αποτρεπτικό. Ο Αργυρός ευρωβουλευτής. Ο Αργυρός έχει πάρει 20.000 σταυρούς όταν ήταν υποψήφιος κάποτε με το ποτάμι. Δεν αμεληταίο νούμερο. Άλλες εποχές, αλλά 20.000 σταυρούς όλη την Ελλάδα. Πάμε. Είναι και αυτό, εγώ δεν μπορώ. Δεν είμαι σε θέση να βγάλω είδηση, κύριε Ραβανέ, σε σχέση με αυτό, αλλά νομίζω ότι το μέτρο των θητείων είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, πολλαπλασιαστικά και ηλεκτρονικά. Και επειδή είπατε και κάτι άλλο πριν για τις συμμαχίες σε τοπικό επίπεδο, ένα πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ότι δεν έφτιαξε βάσεις στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα κλπ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια κοινωνική όσμωση. Κάτω σε επίπεδο κορυφής βλέπουμε τι γίνεται, αλλά υπάρχει όμως όσμωση και συζήτηση μεταξύ στελεχών, ψηφοφόρων σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, Κινήματος Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί αυτό πραγματικά να διαμορφώσει συνθήκες συγκρότησης κοινών ψηφοδελτίων? Το βλέπετε θετικά αυτό, ή θα πρέπει να υπάρχει το καπέλωμα του ΣΥΡΙΖΑ όπως υπήρχε παλιά το καπέλωμα του ΠΑΣΟΚ σε όποια πρωτοβουλία ερχόταν από την αριστερά? Προσέξτε, εμείς κάνουμε μία τομή σε σχέση με το καταστατικό μας. Λέμε λοιπόν ότι τα μέλη μας κατά τόπους, όχι σε κλειστές διαδικασίες, αλλά με ψηφοφορία, θα μπορούν να αποφασίσουν για την τακτική μας σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Αυτό νομίζω ότι ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ας συλλογιστούμε όλοι μαζί ότι οι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα γίνουν σε ένα κλίμα το οποίο πραγματικά θα θέλει να αποτάξει από πάνω του ο κόσμος την κληρονομιά της σκληρής δεξιάς του κ. Μητσοτάκη, και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις θα έρθουν ενώπιον πάρα πολύ σοβαρών ιστορικών ευθυνών. Μπορεί να αλλάξει ο χάρτης της αυτοδιοίκησης, δεν αξίζει στην αυτοδιοίκηση να κλείνει τόσο πολύ προς τα δεξιά. Ναι, για τον πρώτο, όχι για δημοτικούς συμβούλους υποψηφίους, δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Μια αυτό θα φανεί από το συνέδριο. Λοιπόν, Άρη, να ολοκληρώσουμε, κύριε Αργυρέ, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ. Δεν νομίζω ότι θέλουμε άλλη. Εκλογές πότε βλέπει ο κύριος Παπάς, εκλογές πότε βλέπει. Αυτά να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτά τη στιγμή είναι εγκλωβισμένος. Βέβαια, εάν το αποφασίσει, θα τον διευκολύνουμε να φύγει πάντως. Λοιπόν, και αν, εντάξει, τώρα να μιλήσουμε υποθετικά. Και αν γίνουν εκλογές και έχουμε άλλο αποτέλεσμα, θα υπάρξει κραδασμό στον προοδευτικό χώρο? Στον προοδευτικό χώρο θα υπάρξει επιβεβαίωση της ισχυροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Σας επαναλαμβάνω, ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει δηλώσει από την κάλπη της Επιβλήσης Αναλογικής δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Τελεία. Άρα θα έχουμε την προοδευτική συγκροτημένη ισχυρή δύναμη, η οποία θα ζητήσει την ψήφο του λαού για να έχει κυβέρνηση η χώρα τη Δευτέρα το πρωί, και τον κύριο Μητσοτάκη απέναντι να υπόσχεται ασυνέχειες, νέες εκλογές και αστάθεια. Λοιπόν, σενάριο επανάληψης Παπαδήμου όπως το 2011 το αποκλείεται, φαντάζομαι. Όχι, σε ό,τι αφορά εμάς το αποκλείουμε. Δεν αποκλείεται κάποια κέντρα να το απεργάζονται. Διότι κοιτάξτε, κύριε Ραβανέ, έχουμε μπροστά μας το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα βασικό project εκαθάρισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ενδεχομένως λοιπόν κάποια πολιτικά, επιχειρηματικά ή μηντιακά μπλοκ να βλέπουν τη φθορά Μητσοτάκη και να σκέφτονται ότι ενδεχομένως να πάνε σε άλλες ενδιάμεσες λύσεις από αυτή τη Βουλή. Είναι λύσεις οι οποίες θα μας βρουν απέναντι. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια προοδευτική τομή με τη σφραγίδα και τη δημοκρατική νομιμοποίηση της λαϊκής ψήφου. Σε μια μείζωνα δηλαδή κρίση, αποκλείεται παντελώς ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει πλάτη? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει πλάτη για να λυθούν τα λαϊκά προβλήματα. Δεν βάλει πλάτη στο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης, άμα θέλει κάποιον να του βάλει πλάτη, θα βάζει τη σφαλή. Λοιπόν. Κύριε Ραβανέ, κύριε Αργυρέ, θα τα πούμε αύριο. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο. Όχι, να δείξουμε από τα social media. Εντάξει, κύριε Μπιρζίμ. Δείξτε, είναι συγκλονιστικό. Μας άρεσε πάρα πολύ. Τα λουλούδια στην κυρία που πουλάγε τα λουλούδια. Δείξτε το. Είναι χωρίς σχόλια. Δείξτε το.
Γράφει. Πολύ ωραία, απλά νομίζω δυστυχώς δεν ήταν από την Ελλάδα. Δεν ήταν από την Ελλάδα, ναι, αλλά εντάξει, το γράφει η κυρία Βλοχή. Έχει κάνει πάρα πολλά χτυπήματα στα social media και είδες και την έκφραση της κυρίας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Παπά. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Με τον Άρη και τον Κώστα θα είμαστε αύριο. Θα πάμε στο διάλειμμα σε αυτή την ενότητα. Κυκλοφορεί πάλι και έχει κάνει πάρα πολλά χτυπήματα. Είναι το παρασκήνιο της ταινίας στο περιβόητο. Ηλία Ρίχτο, Βιετνάμ, την έχετε δει. Μία φορά μόνο. Όλοι το έχουμε δει. Αρμένιες που πάει και φωνάζει την πουλτόζα. Δείτε το, είναι 3 λεπτά. Πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε.